Λαμπρά καρδία και αγαθή επιεδέσμαση των βρωμάτων αυτής επιμελήσετε. Ενθυμίστε, αναφέρεται εις την ενότητα περί υγείας, περί καλής διατηρήσεως της υπάρξεώς μας από υγιεινής πλευράς. Η απόδοση είναι: ο καλόκαρδος και αγαθός άνθρωπος φροντίζει για τα φαγητά του και τα απολαμβάνει. Και σας είχα πει ότι με την ευκαιρία, γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να βρούμε μία αφρομή να απλώσουμε ένα θέμα που μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον, με την ευκαιρία που λέγει εδώ ότι επιεδέσμαση των βρωμάτων αυτής επιμελήσεται, ότι δηλαδή θα φροντίσει για τα εδέσματα, είχα σκεφτεί να σας πω λίγα λόγια γύρω από το θέμα της διέτης. Η λέξη δίαιτα δεν αναφέρεται σε αυτό που νομίζουμε σήμερα, δηλαδή κάνω δίαιτα κτλ. Απλώς από το ρήμα διαιτώμε, που θα πει συντηρούμε, τρώγω κλπ. Μην πηγαίνει λοιπόν το μυαλό σας στην περίπτωση όπως σήμερα μιλάμε περί διέτης, αλλά με την κυρία σημασία που θα πει ποιο είναι το διαιτολογιόν μας. Διαιτολογιόν μας, βλέπετε. Το διαιτολόγιο αυτό, για να το δούμε, πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Πρέπει να πούμε ότι ο Θεός καθόρισε τη δίαιτα των ανθρώπων, όπως καθόρισε και τη δίαιτα όλων των ζώων. Εκεί δεν θα μείνω, γιατί θα είχα κάποιες διαφοροποιήσεις που δεν είναι της ώρας να τις πούμε, παρά μόνο ότι το διαιτολόγιο των ανθρώπων καθορίστηκε από το Θεό να είναι το φυτικό βασίλειο. Βέβαια πρέπει να το ξέρουμε ποιο είναι το διαιτολόγιο μας, η δίαιτά μας, γιατί βλέπετε σήμερα ιδίως ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητά να βρει κάπου να ξεκινήσει να εφαρμόσει στη ζωή του, γιατί ο τρόπος με τον οποίο διαιτά το μέχρι σήμερα τον έβγαλε σε αδιέξοδα, προκάλεσε αρρώστιες και άλλα πολλά. Νομίζω ότι θα σας ενδιέφερε αυτό το θέμα, χωρίς βέβαια να αναφερθώ σε ρετσέτες, δηλαδή ότι πρέπει έτσι ή αλλιώς να φάμε, αλλά απλώς καθορίζομαι την δίαιτα όπως την καθορίζει ο Θεός. Και όπως σας είπα, ο Θεός καθόρισε τη δίαιτα των ανθρώπων να είναι μόνο στο φυτικό βασίλειο. Αν το θέλετε, και δια τα ζώα μόνο το φυτικό βασίλειο. Είπα, δεν θα ασχοληθώ περισσότερο με το θέμα των ζώων. Έτσι, ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο, ευλογεί τα ζώα, ευλογεί και το αντικείμενο της διέτης του, δηλαδή το φυτικό βασίλειο. Και αυτή η ευλογία παρατηρούμε ότι είναι διαρκής μες στους αιώνες. Βέβαια θα μου πείτε, όταν ο Θεός έκανε τα πάντα όλα αυτά, δεν τα ευλόγησε? Ναι, παρότι τα ευλόγησε, εντούτοις προβαίνει ξανά και ξανά σε ευλογία μέχρι σήμερα. Σήμερα εάν στρώσουμε το τραπέζι μας, πάλι ζητούμε την ευλογία του Θεού. Η ευλογία του Θεού πρέπει να είναι διαρκής και διαρκής επί των εδεσμάτων μας, και επί του νερού που θα πιούμε και επί του κρασιού που θα πιούμε κλπ. Ακούστε λοιπόν πως ο Θεός, μετά την ευλογία που καθόρισε ποιο θα είναι η δίαιτα, τι λέει. Και είπε ο Θεός, ιδού δέδοκα αποτείνεται στους πρωτοπλάστους, διότι δεν μπορεί να αποταθεί στα ζώα. Τι θα μπορούσε να εννοεί στα ζώα? Αποτείνεται εις τους δύο πρωτοπλάστους. Ιδού δέδοκα ημίν πάντα χόρτων, σπόριμων, σπύρων, σπέρμα, ο εστίν επάνω πάσης της γης. Και παν ξύλων, ξύλων θα πει δένδρων, ο έχει εαυτό καρπών, σπέρματος, σπορίμου, ημίν έστε εις βρόσιν. Να σταθεί για σας ως δίαιτα, ως φαγητό. Και πάση της πετινής του ουρανού και παντί ερπετό
Εδώ ερπετό δεν είναι το φίδι, αλλά είναι παν ό,τι υπάρχει επάνω στην επιφάνεια της γης. Συνεπώς είναι και τα φίδια φυσικά, αλλά είναι και τα τετράποδα κλπ. Παν ό,τι περπατάει. Εδώ βάζει το γενικό χαρακτηρισμό έρπο, ερπετών, παν ό,τι περπατάει επάνω στην επιφάνεια της γης. Έρπονται επί της γης, ο έχει εν εαυτό ψυχήν ζωής, που έχει ζωή και έχει ανάγκη να φάει, και πάντα χόρτων χλωρών εις βρόσιν. Και γένετο ούτως, μας λέει το βιβλίο της γενέσεως, εις το πρώτο κεφάλαιο. Κάνει εντύπωση ότι για να επιζήσουν οι ζώντες οργανισμοί, παρά την λυθύσαν ευλογία που σας είπα προηγουμένως, πρέπει να φάγουν και να τραφούν. Θα μπορούσε να υπάρχει ίσως η άποψη, αφού πήραν τα ζώντα όντα, επήραν την ευλογία, θα υπήρχε ανάγκη να φάνε? Δεν θα μπορούσαν να ζήσουν με μόνη την ευλογία? Εδώ είναι εκείνο που συνήθως, που γράφει η Καινή Διαθήκη, νομίζω ο Άγιος Ιάκωβος αδερφός Θεός, ποια η σημασία και ποια η αξία όταν στον φτωχόν του πεις άντε να σε ευλογεί ο Θεός και δεν του δώσεις τα επιτίδια της τροφής της ζωής του. Δηλαδή να μην του δώσεις ελεημοσύνη να φάει, αλλά να του πεις να σε ευλογεί ο Θεός. Βλέπετε πόσο περίεργο είναι. Πάντως η ζωή χωρίς τροφή θα επιφυλαχθεί δια τον μέλλοντα αιώνα, γιατί τότε πάλι θα καθορίσει ο Θεός, για να υπάρχουμε δεν θα τρώμε. Είναι κάτι πράγματα και γι' αυτό νομίζω ότι, δεν ξέρω αν καλά έκανα να σας τα πω αυτά, που οι χριστιανοί μας δεν τα γνωρίζουν και θα έπρεπε αυτά να τα γνωρίζουν, ότι είναι στοιχειώδη, δεν υπάρχει αντίρρηση. Αν λάβετε υπόψη τους αιρετικούς, πρόχειρα τους χιλιαστάς, οι οποίοι λένε ότι μετά από την κρίση που θα γίνει και λοιπά και λοιπά, θα ζουν άνθρωποι επί της γης, θα υπάρχει ακόμη ο γάμος, ενώ δεν θα υπάρχει, και θα υπάρχει ακόμη και η διατροφή, θα τρώμε και θα πίνουμε. Γι' αυτό βλέπετε σε κάτι φυσικά φανταστικές φωτογραφίες που βάζουν, όχι φωτογραφίες, σκίτσα ξέρω εγώ, έγχρωμα είναι, έγχρωμα, και βάζουν, τι να σας πω, τους ανθρώπους να κάθονται πολύ ευχάριστα, να έχουν φρούτα, να τρώνε, να πίνουν, ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά, γιατί πιστεύουν στο γάμο και λοιπά και λοιπά. Λάθος. Σαφέστατα το λέει η Αγία Γραφή, ότι μετά από την Ανάσταση των νεκρών δεν θα υπάρχει γάμος. Το έχει πει ο Χριστός, ξαναλέγω, σαφέστατα. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει γάμος. Ο γάμος, ξέρετε τι είναι, ένα σχήμα. Ένα σχήμα του παρόντος αιώνος. Και το σχήμα αυτό υπάρχει γιατί υπάρχει ο θάνατος. Όπου θάνατος δεν υπάρχει, δεν υπάρχει γάμος, δεν υπάρχει λόγος. Στους Αγίους Αγγέλους δεν υπάρχει γάμος, γιατί δεν υπάρχει θάνατος. Έτσι, εφόσον ο θάνατος θα καταποθεί, θα νικηθεί, τότε ποιο λόγο να υπάρχει ο γάμος? Περιτέλει. Και αφού όλοι θα αναστηθούν. Τώρα πρέπει να φάμε για να ζήσουμε, αλλά τότε δεν είναι ανάγκη πια να τρώμε. Εδώ να καθορίσω κάτι που πολλοί το παρανοούν. Το σώμα μας, αν κανείς δεν προσέχει ή νύσταξε, παρακαλώ να προσέξει. Εάν το σώμα μας έχει ανάγκη από τροφή, τότε μετά την Ανάσταση των νεκρών δεν θα έχει ανάγκη από τροφή, γιατί θα είναι πνευματικόν. Όταν λέμε πνευματικό, δεν εννοούμε άειλον. Εδώ είναι η μεγάλη παρεξήγηση και παρανόηση. Αλλά εννοούμε ότι με κάθε τρόπο θα συντηρείται η ύπαρξή μας, η οποία θα είναι όπως τη βλέπετε τώρα. Θα είναι πάλι το σώμα όπως το βλέπετε, όπως εμένα με βλέπετε και όπως εγώ σας βλέπω. Και αν θέλετε να ακριβολογήσω, όπως είδαν τον Ιησού Χριστόν μετά την Αναστασή του. Του έλειπε τίποτα? Όχι.
Ο Χριστός μετά την Αναστασή του δεν είχε ανάγκη να φάγει, αλλά έφαγε προς πίστωση της Αναστάσεώς του. Όταν τον ψηλαφούν, τον πιάνουν οι μαθητές απόντος του Θωμά, που αυτό επανελήφθηκε παρόντος του Θωμά, έτι δε λέγει το Ιερό Κείμενο απιστούντον από της χαράς. Τους είπε, απιστούσαν από τη χαρά. Έχετε τι βρόσιμον? Έχετε τίποτα φαγητό? Κάτι που τρώγεται? Και του έδωσαν ψημένο ψάρι, ένα κομμάτι, και του έδωσαν και κυρίθρα, μέλι. Και έφαγε ενώπιον πάντων. Ο δε Απόστολος Πέτρος λέγει ότι φάγαμε και ήπιαμε μαζί του. Ο δε Λουκάς σημειώνει στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων ότι μετά των μαθητών του ήταν συναλυζόμενος. Συναλύζομαι, θα πει αυτή η νεοελληνική μας έκφραση, με κάποιους τους οποίους θεωρώ πολύ φιλικούς, τρώω ψωμί και αλάτι. Τώρα είμαι στην έκφρασή μας. Αυτό στην τότε γλώσσα έλεγεται συναλύζομαι, συναλύζομαι, τρώω αλάτι μαζί με άλλους. Δηλαδή έχω πολύ πυκνή κοντινή συντροφιά. Δεν είχε όμως ο Κύριος ανάγκη να φάει. Όλα αυτά ήταν προς πίστωση ότι δεν είναι φάντασμα. Σαφώς, σαφέστατα. Αν ελθόν δε εις τους ουρανούς, θα ήταν αστείο εκείνο το σώμα, να πιστεύαμε και να λέγαμε ότι ο Κύριος τώρα για να συντηρήσει εκείνο το σώμα του, αν ελθόν εις τον ουρανόν, ότι εκεί τρώγει. Δύο όνομα του. Έτσι λοιπόν, το σώμα εκείνο του Χριστού ήταν πνευματικό, δηλαδή συνετηρείτο από το Πνεύμα το Άγιον. Όπως συντηρείται σήμερα το σώμα μας από το ψωμί, έτσι θα συντηρείται τότε το σώμα μας από το Πνεύμα το Άγιον. Γι' αυτό θα λέγεται πνευματικό σώμα. Όχι λοιπόν άειλον, αλλά από το Πνεύμα το Άγιον συντηρούμενον. Εκείνο δε που είναι γραμμένο στο Δευτερονόμιο και που το χρησιμοποίησε ο διάβολος εις τον Χριστόν που κατέφυγε στην έρημον, ότι είναι γραμμένο, λέγει, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Ναι, ούκε πάρτο, αλλά με το Λόγο του Θεού, και με το Λόγο του Θεού. Αυτό έχει διτόν χαρακτήρα εις την παρούσα ζωή. Ο άνθρωπος, επειδή είναι ψυχή και σώμα, θέλει να τραφεί και με το ψωμί αλλά και με το Λόγο του Θεού. Τότε δεν θα έχει ανάγκη από το ψωμί, συνεπώς θα τραφεί μόνον με το Λόγο του Θεού. Μόνον. Δηλαδή θα πει ο Θεός να συντηρούμεθα άνευ υλικών τροφών, και μόνο γιατί θα το πει, τελείωσε. Αυτό είναι όλο. Ας το προσέξουμε λοιπόν. Στον παρόντα κόσμο όμως πρέπει να φάμε. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, δια τον μέλλοντα ο Θεός και ταύτην, ποια ταύτην, την κοιλίαν, και ταύτα, ποια ταύτα, τα βρώματα, τα φαγητά. Είναι γραμμένα αυτά στο έκτο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Και ταύτα, λέγει, καταργήσει ο Θεός. Καταργώ, θα πει, θέτω εκτός έργου. Προσέξτε, καταργώ δεν σημαίνει εκμηδενίζω, εξαφανίζω, αλλά θέτω εκτός έργου. Εκεί που λέμε στη μία ευχή νεκρόσιμος, νεκρόσιμο ακολουθεί, αλλά και στο μνημόσυνο κτλ., ότι ο Θεός λέει θα καταργήσει τον διάβολον. Όταν λέει θα καταργήσει εκεί, ο Θεός των πνευμάτων και πάει σε σαρκός, ο τον διάβολον καταπατήσας, τον θάνατο καταπατήσας, τον διάβολον, τον δε διάβολον καταργήσας, δεν σημαίνει εξαφάνιση του διαβόλου, αλλά θα είναι εκτός ενεργίας. Προσέξατε. Συνεπώς, δεν σημαίνει δεν θα έχω κοιλιά. Τότε θα αρχίσω να μην είμαι άνθρωπος, αλλά δεν θα υπάρχει σε ενέργεια η κοιλιά. Η τροφή, όλη η διαδικασία της διατροφής, της πέψης και τα λοιπά, αυτά δεν θα υπάρχουν.
Αυτά θα ήθελα παρακαλώ να τα θυμόσαστε, να τα ξέρετε. Είναι καθαρός πνευματικά θέματα, γιατί καθορίζουν την πορεία μας σε αυτόν τούτο τον κόσμο, καθορίζουν και τη σωτηρία μας. Δεν είναι ψηλός λόγος το ψημεγιώτα, δηλαδή α, δεν βαριέσαι, κάπως μαθαίνουμε ειδικά και εγκυκλοπαιδικά. Όχι, 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 όχι. Είναι καθαρός πνευματικοί λόγοι αυτοί.